Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στη ζώνη ενημέρωσης του Ionian Channel. Είναι Δευτέρα 19 Αυγούστου, ώρα για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Απόψε, σε απολογία κλήθηκε πυροσβέστης που υπηρετεί στη Ζάκυνθο επειδή ανέφερε στην υπηρεσία του τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Παραιτήθηκε ο Στέλιος Σταυρίδης από πρόεδρος του ΤΑΕΠΕΔ μετά τη γνωστοποίηση ότι ταξίδεψε με το ίδιο αεροπλάνο για την Κεφαλονιά από την Αθήνα με τον Δημήτρη Μελισανίδη, έναν από τους μετόχους της εταιρείας που αγόρασαν το 33% του ΟΠΑΠ. 51ο Φεστιβάλ Φολκλόρ στη Λευκάδα, υπάρχει ρεπορτάζ και πολύ όμορφες εικόνες. Αυτές και άλλες πολλές ειδήσεις θα τις δούμε μαζί απόψε. Να είσαι ηγέτης σημαίνει να φτάνεις πρώτος εκεί που οι άλλοι δεν μπορούν. Να επηρεάζεις αυτό που δεν ελέγχεις. Δύναμή σου να είναι η γνώση, οι άνθρωποι και το πάθος τους για τελειότητα. Να επενδύεις σε τεχνολογία αιχμής και να προχωράς μπροστά όταν όλα σταματούν. Να εμπνέεις τους συνεργάτες σου να κάνουν περισσότερα. Να είσαι ηγέτης σημαίνει να γνωρίζεις, να ανοίγεις και να δείχνεις το δρόμο. LVL. Ελληνική βιομηχανία αλουμινίου. Πρώτα η ασφάλειά σας. Ασφάλειες ΟΓΑ από 86 ευρώ το εξάμηνο. Έχεις ανασφάλιστο όχημα? Είσαι άνεργος ή συνταξιούχος? Εποφελήσου από τις εκτόσεις του γραφείου μας για το αυτοκίνητό σου. Ασφάλειες Λιβάνι. Σε απολογία κλήθηκε για πειθαρχικό έλεγχο ο Χαράλαμπος Βούρτσης, πυροσβέστης που υπηρετεί στη Ζάκυνθο, μετά την ανακοίνωση καταγγελία που απεστάλλει από την Ένωση των Υπαλλήλων της Πυροσβεστικής στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Η ανακοίνωση καταγγελία αφορούσε στις ελλείψεις που παρουσιάζει η υπηρεσία στη Ζάκυνθο σε μόνιμο προσωπικό καθώς και στην παλαιότητα των πυροσβεστικών μέσων. Απόψε στο δελτίο φιλοξενούμε τον ίδιο τον κύριο Βούρτση, τον πυροσβέστη που υπηρετεί στο κλιμάκιο των Ελατίων, ενώ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Βασίλη Φερτάκη, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος της Ένωσης. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα κύριε Βούρτση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε Θεοδόση, καλησπέρα κύριε Βούρτση σε εσάς και τους τηλεθεατές. Λοιπόν, πριν μας πει ο κύριος Βούρτσης τι ακριβώς συνέβη, θα θέλαμε από εσάς κύριε Πρόεδρε μία σύντομη, για να καταλάβει και ο κόσμος, αναδρομή στο τι ακριβώς έγινε. Να ξεκινήσουμε από την ανακοίνωση καταγγελία που έκανε η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, Κεφαλήνιας και Ζακύνθου. Πού είστε πρόεδρος εσείς? Κύριε Θεοδόση, η κατάσταση, η πραγματικότητα καταγράφεται ως εξής. Το προηγούμενο διάστημα. Όλο το προηγούμενο διάστημα του χειμώνα και με την έναρξη αντιπυρικής περιόδου, η Ένωσή μας έκανε μια υπερπροσπάθεια σχετικά με το να καταγράψει και να δρομολογήσει λύσεις που αφορούν τα προβλήματα του πυροσβεστικού σώματος γενικότερα, που έχουν να κάνουν με την έλλειψη μονίμου προσωπικού, αλλά και τα προβλήματα και την καταλληλότητα των πυροσβεστικών μέσων, τόσο σε πανελλαδικό επίπεδο, αλλά όσο και σε επίπεδο συνδικαλιστικής περιφέρειας. Είτε στη Δυτική Ελλάδα, είτε στα Ιόνια νησιά. Και ιδιαίτερα στο νησί της Ζακύνθου, που τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα, λόγω και της ιδιαιτερότητας των υπηρεσιών του νησιού. Τι ακριβώς έγινε? Ενώ είχαμε τα στοιχεία όλο το προηγούμενο διάστημα και βάσει των στοιχείων που διέθετε η Ένωσή μας, είχαμε δρομολογήσει, είχαμε κάνει προτάσεις για λύσεις, για δρομολόγηση λύσεων. Δυστυχώς η πολιτεία, η κυβέρνηση αλλά και η φυσική ηγεσία δεν έκαναν απολύτως τίποτα όλο το προηγούμενο διάστημα προκειμένου να διορθωθούν ή να δρομολογηθούν οι λύσεις που είχαμε προτείνει όσον αφορά την έλλειψη μονίμου προσωπικού αλλά και την καταλληλότητα των πυροσβεστικών μέσων. Ανταυτού, τι έκανε η διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Ζακύνθου? Στα πλαίσια της διασταύρωσης που κάνουμε κάθε φορά ως Ένωση των στοιχείων που έχουμε στα χέρια μας, στείλαμε δύο επιστολές στην διοίκηση των υπηρεσιών της Ζακύνθου. Η μία είχε να κάνει με αναφορές που είχαν υποβάλει υπάλληλοι των υπηρεσιών και μέλη μας. Μάλιστα. Σχετικά με την έλλειψη μονίμου προσωπικού και την καταλληλότητα των πυροσβεστικών μέσων. Ζητήσαμε λοιπόν τα αντίγραφα των αναφορών αυτών, καθώς και τις απαντήσεις από τη διοίκηση, αλλά και τις ενέργειες που έχει κάνει. Ανταυτού, η διοίκηση μας απάντησε ότι αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Είναι ακατανόητο και πρωτόγνωρο ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια του προσωπικού, την έλλειψη αυτού, αλλά και την καταλληλότητα των πυροσβεστικών οχημάτων και, αν θέλετε, την ασφάλεια των πυροσβεστικών επιχειρήσεων, να βαπτίζονται, να αντιμετωπίζονται με τέτοια προχειρότητα και να βαπτίζονται και να ερμηνεύονται ως προσωπικά δεδομένα. Είναι ακατανόητο και πρωτόγνωρο. Το ένα έχει να κάνει με αυτό. Ένα δεύτερο, ζητήσαμε στη συνέχεια από την διοίκηση της Ζακύνθου σχετικά με τα πυροσβεστικά οχήματα να μας δώσουν όλα τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με το έτος κατασκευής,
τις βλάβες των οχημάτων, την αποκατάσταση βλαβών και τι ενέργειες γενικότερα έχουν γίνει από πλευράς της διοίκησης σχετικά με τα πυροσβεστικά μέσα. Γιατί εκεί καταγράφεται μεγάλο πρόβλημα που αφορά τα πυροσβεστικά μέσα. Δυστυχώς και σε αυτή την περίπτωση η διοίκηση των υπηρεσιών της ακίνητου μας απάντησε με γενικότητες και οριστολογίες. Και κυρίως ήταν εκτός θέματος από τα ζητητέντα από την ένωσή μας. Και ανταυτού, ενώ απέφυγε κατ' ουσίαν να απαντήσει επί του θέματος, αποδεικνύεται περίτρανα, γιατί στη συνέχεια έγινε το εξής. Ο κύριος Βούρτσης που υπηρετεί στο κλιμάκιο των Λατιών και είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας, έκανε ΔΕΕ αναφορά πιστοποιώντας, γνωστοποιώντας κάποια προβλήματα στην διοίκηση σχετικά με τα πυροσβεστικά μέσα εν ώρα υπηρεσίας. Αντί η διοίκηση λοιπόν να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες και να αποκαταστήσει τις βλάβες, ανταυτού του έδωσε κλήση σε απολογία με σκοπό τον πειθαρχικό έλεγχο. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν αποδεικνύεται περίτρανα, όπως λέμε εμείς και λέω εγώ χαρακτηριστικά ως πρόεδρος της Ένωσης, ότι ο σκοπός της διοίκησης τελικώς ήταν άλλος, με αποτέλεσμα να συγκαλύψει, αν θέλετε, τις ενέργειες και τα προβλήματα που έπρεπε να δομολογήσει και να μας απαντήσει στα έγγραφα που ζητούσαμε. Και έβαλε ως πρώτη προτεραιότητα, αν θέλετε, τον εκφοβισμό και τη φήμωση του υπαλλήλου των υπηρεσιών της ακίνητου του κ. Βούρτση, αλλά και το μέλος του ΔΣ. Δυστυχώς είναι ακατανόητο, είναι πρωτόγνωρο τη σημερινή εποχή η διοίκηση να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που σχετίζονται με την έλλειψη προσωπικού, την καταλληλότητα των μέσων, αλλά και τη δυνατότητα που δίνεται στους υπαλλήλους να αναδεικνύουν τα προβλήματα αυτά, να κάνουν αναφορές δηλαδή για να τα γνωστοποιούν στη διοίκηση προκειμένου να λυθούν, να αντιμετωπίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Κύριε και Πρόεδρε, αυτό είναι χρέος δικός μου, ναι, και της Ένωσης την οποία εκπροσωπώ από το 2007, το έχω κάνει και κατά το παρελθόν, τέτοιου είδους γεγονότα να μην τα αφήνουμε να περνάνε κατά αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό τα καταγγέλουμε σε όλους τους τόνους και ο στόχος της καταγγελίας αυτής που στείλαμε στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον κύριο Δένδια και Προστασίας του Πολίτη, αλλά και τον Γενικό Γραμματέα, αλλά και τον Αρχηγό, είναι να μην επαναληφθούν ξανά τέτοιου είδους γεγονότα, γιατί όχι μόνο μας παραμπέπουν σε παλιές εποχές πρωτόγονες, οι οποίες έχουν περάσει, έχουν τελειώσει αν επιστρεφτεί, δυστυχώς όμως δεν το έχουν καταλάβει κάποιοι, αλλά από την άλλη μεριά δεν βοηθά τέτοιου είδους αντιμετώπιση των προβλημάτων, ώστε να εξευρεθούν λύσεις που θα δρομολογήσουν, θα δρομολογηθούν και θα φέρουν σε καλύτερο επιχειρησιακό επίπεδο γενικότερα τις υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος και ειδικότερα τις πυροσβεστικές υπηρεσίες της ακίνητου. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε αυτό που είπατε εσείς περί φήμωσης και προσπάθεια εκφοβισμού από τη διοίκηση. Θέλω όμως από τον κύριο Βούρτση να μας πει πώς έχει σειρά των πραγμάτων. Δηλαδή, εσείς κύριε Βούρτση διαπιστώσατε εν ώρα υπηρεσίας ότι κάποιο όχημα έχει πρόβλημα και κάνατε τις απαραίτητες ενέργειες προς την υπηρεσία σας? Έτσι έχουν τα πράγματα? Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εσάς και στα τηλεθεατές σας που μας βλέπουν, που μας καλέσατε στο κανάλι σας. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω και ξεκινώντας, εμείς σαν Ένωσης ζητήσαμε αυτά τα έγγραφα που είχαμε υποχρέωση για την σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων, διότι τα αυτοκίνητα είναι παλιά, είναι πολλά πάνω από 30 χρόνων, με πολλές βλάβες, χωρίς συντηρήσεις, και ζητήσαμε από ό,τι σας είπε, ανέφερε ο Πρόεδρος, αυτά τα έγγραφα. Το ένα έγγραφο ήταν στις 6 έκτου και το άλλο την 1η εβδόμου. Το πρώτο έγγραφο αφορούσε τις αναφορές των υπαλλήλων για την έλλειψη προσωπικού, διότι έχουμε μεγάλη έλλειψη προσωπικού και στο κλιμάκιο και στη Ζάκυνθο, μόνιμου προσωπικού. Και το δεύτερο έγγραφο αφορούσε τις βλάβες και τα σέρβις, τα αιτήσια που πρέπει να έχουν γίνει στα οχήματα. Όλα αυτά είναι παρατηρήσεις των υπαλλήλων που τις έχουν κάνει μέσα από την πράξη, έτσι? Μέσα από την καθημερινότητα στην υπηρεσία. Βλάβες, παρατηρήσεις, διότι το ένα αυτοκίνητο έμεινε χωρίς φρένα, το άλλο αυτοκίνητο είχε άλλα προβλήματα, σοβαρά προβλήματα, άλλο αυτοκίνητο πέρυσι του μπάρισε και από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα. Έχουν γίνει πάρα πολλά. Μετά τα έγγραφα αυτά, φτάνουμε στο σημείο. Μετά τα έγγραφα ήμουνα υπηρεσία στο κλιμάκιο Λατίων και διαπίστωσα σε ένα όχημα 33 ετών ότι έχει κάποιες βλάβες. Ως όφυλα από το CAPES, από τον κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας του περιοριστικού σώματος, έκανα αναφορά να γνωστοποιήσω στη διοίκησή μου τις βλάβες του οχήματος αυτές τις οποίες είχε, για να φτιαχτούν
και να αποκατασταθούν. Μάλιστα. Το κάνατε με τον τρόπο που απαιτεί η υπηρεσία, δηλαδή. Με τον τρόπο που απαιτεί με ΔΕΗ αναφορά. Μάλιστα. Προτού κάνω τη ΔΕΗ αναφορά, ενημέρωσα τον προϊστάμενο του κλιμακίου, πήρα τηλέφωνο, ενημέρωσα τον διοικητή, τον αξιωματικό υπηρεσία τη Ζακύθου και τον αρχαιοδηγό τη Ζακύθου. Έκανα όλε τι απαιτούμενε ενέργειε και αντί σε αυτού μου έδωσε κλήσει σε απολογία διοίκηση. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Φερτάκη, είναι όπως το θέσατε, είναι υποχρέωση της διοίκησης να δώσει αυτά τα έγγραφα που ζητάει ένα όργανο όπως είναι η Ένωση των Υπαλλήλων. Βεβαίως. Και δεν μπορώ να καταλάβω ποιο λόγο θα έχει μια διοίκηση να μην προστατεύσει τους άντρες της, να μην προστατεύσει το όνομά της, την υπηρεσία της. Ως αναφορά το πρώτο, βεβαίως και είναι υποχρέωση να μας δώσει τα απαιτούμενα έγγραφα τα οποία ζητάμε νόμιμα, νομότυπα. Τι ζητήσαμε? Την έλλειψη προσωπικού που ήδη έχουν υποβάλει. Πώς είναι η κατάσταση όσον αφορά το μόνιμο προσωπικό στις υπηρεσίες Ζακύνθου, που ήδη είχαν υποβάλει υπάλληλοι και μέλη της Ένωσής μας με μορφή ΔΕΗ αναφοράς, όπως προβλέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό. Και το δεύτερο, την κατάσταση και την καταλληλότητα των πυροσβεστικών μέσων, που είναι υποχρεωμένοι βεβαίως και σε εμάς να τη δώσουν, αλλά και γενικότερα να γνωστοποιήσουν την κατάσταση που βρίσκεται επιχειρησιακά το πυροσβεστικό σώμα. Ήταν υποχρεωμένοι. Εμείς είμαστε ένα συνδικάτο που μέλη μας είναι οι ίδιοι οι συνάδελφοι που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα. Όχι μόνο δεν μας τα έδωσαν, όσον αφορά το πρώτο, όπως είπαμε, με καλέστηκαν προσωπικά δεδομένα. Δεν είναι προσωπικό πρόβλημα, προσωπικό δεδομένο του καθενός η έλλειψη προσωπικού. Είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί γενικότερα και το πυροσβεστικό σώμα, αλλά και την κοινωνία ολόκληρη. Ομοίως, όσον αφορά και τα πυροσβεστικά μέσα. Και όλες οι διαδικασίες έγιναν ομότυπα και από πλευράς των υπαλλήλων και συγκεκριμένα του κ. Βούρτση. Μέσω του εσωτερικού κανονισμού, αυτή τη δυνατότητα δίνει ο κανονισμός εσωτερικός στους υπαλλήλους, τα προβλήματα τα οποία βλέπουν να τα υποβάλουν υπό μορφή αναφοράς. Να τα γνωστοποιούν δηλαδή στη διοίκηση και εν συνεχεία η διοίκηση αυτό που πρέπει να κάνει είναι να τα δει, να τα καταγράψει και να δρομολογήσει και να κάνει ενέργειες προκειμένου να τα διευθετήσει, να λύσει τα προβλήματα. Να δρομολογήσει λύση για τα προβλήματα. Και όσον αφορά σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα που έχει να κάνει με τα πυροσβεστικά μέσα, γιατί εκεί αφενός κρίνεται η ασφάλεια του πυροσβέστη που ανεβαίνει πάνω σε αυτά που επιχειρεί με αυτά, αλλά και η ασφάλεια των επιχειρήσεων και η ασφάλεια του πολίτη γενικότερα για τις κοινωνίες, αν θέλετε, θα πρέπει να έχει ακαριαία και άμεση παρέμβαση στη διοίκηση. Και όχι λοιπόν να μπαίνει σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Από την άλλη πλευρά, όταν βλέπουμε τη διοίκηση και μπαίνει σε τέτοιου είδους διαδικασίες, απαντά γενικόλογα, με αριστολογίες, αποφεύγει να δώσει τα στοιχεία. Σαφώς θα πρέπει να βγάλουμε άλλου είδους συμπεράσματα. Αν είχε κάνει σωστά τις ενέργειές της, όπως προβλέπονται, για ποιο λόγο λοιπόν να μην δώσει τα στοιχεία? Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς ήρθαμε σε αυτή την θέση να καταγγείλουμε δημόσια το γεγονός και προς την φυσική και πολιτική ηγεσία, αφενός να μην μπαίνουν οι διοικήσεις σε αυτές τις διαδικασίες που μας παραπέμπουν και ο καθένας μπορεί να βγάλει, σε άλλες εποχές, ο καθένας μπορεί να βγάλει διάφορα συμπεράσματα, και από την άλλη να κάνουν ενέργειες και να βοηθούν προς την κατεύθυνση που θα εξευρεθούν λύσεις για να διευθετήσουμε τα προβλήματα που απασχολούν, τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν το πυροσβεστικό σώμα. Να μας πει λίγο ο κύριος Βούρτσης, κύριε Πρόεδρε, συγχωρέστε με, ποια είναι η δική του άποψη για το θέμα, για το όλο σκηνικό, έτσι όπως εξελίχθηκε δηλαδή, γιατί έγινε αυτό? Εγώ πιστεύω ότι έγινε αυτό για φήμωση και για εφοβισμό. Διότι δεν είναι δυνατόν να γίνεται μία αναφορά για συγκεκριμένες βλάβες οχήματος και να δίνεται απολογία. Το συγκεκριμένο όχημα, καταγγέλλω αυτή τη στιγμή ότι πήγε προχθές το Σάββατο σε φωτιά, σε έπιασε σπίτι έξω από την Αναφωνήτρα και έμεινε, και σήμερα έχει κατέβει κάτω στην υπηρεσία για έχει πάθει βλάβη. Έμεινε ενώ πήγαινε στο συμβάν, δηλαδή. Πήγε στο συμβάν και κάποια στιγμή έμεινε. Μάλιστα. Έπαθε βλάβη. Και έχει κατέβει για επιδιόρθωση. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο που έκανα αναφορά για τις βλάβες αυτές. Επίσης θέλω να πω το εξής, ότι ήρθε ένα 12ο από την Πράγα, το οποίο πήγαν να το παραλάβουν. Η διοίκηση πήγε να το παραλάβει από το καράβι. Όχημα εννοείται, 12ο. Όχημα 12ο. Όχημα 12ο, οδότης το λέμε εμείς αυτά. Ναι. Παλιό, το οποίο το καράβι ήταν χυλισμένο στα λάδια, το πήρανε, το έχουν ακινητοποιημένο για ξανά επιστροφή πίσω. Μάλιστα. Επίσης, δύο στάγερ είναι ακινητοποιημένα. Το ένα το είχαν στο κλιμάκιο. Στην πρώτη πυρκαγιά έμεινε από σασμάν της Αντλίας, στην Αντλία. Δύο ντακώτες είναι ακινητοποιημένες. Ένα τεράνο Nissan είναι από τα πέρυσι στο συνεργείο, δεν έχει φτιαχτεί ακόμη.
Ένα κόμπακ πάλι τζιπάκι, και αυτό από τα πέρυσι δεν έχει φτιαχτεί. Και μια σειρά άλλων προβλημάτων από ό,τι καταλαβαίνω που έχει. Και τελικά τη Ζάκηθο, θα το πω έτσι, την έχουν καταντήσει νεκροταφείο πυροσβεστικών οχημάτων. Και αν θα πάτε στην πυροσβεστική, θα δείτε είναι γεμάτη από ακινητοποιημένα οχήματα στα χωράφια εκεί πέρα, στον πράβλιο χώρο. Φέτος είχαμε συμβάντα. Και είμαστε πολλά. Πολύ τυχεροί που εφέτος δεν έχουμε πυρκαγιές. Διότι δηλαδή, αν είχαμε πυρκαγιές, θα είχαμε πολύ σοβαρά προβλήματα. Μάλιστα. Με την κατάσταση που έχουμε στα οχήματα. Και, να πούμε ότι και με το προσωπικό. Να πούμε ότι όλο το προσωπικό καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες. Φυσικά κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν από το χέρι μας. Ναι. Είχαμε κάποια συμβάντα τα οποία στην εξέλιξή τους αμέσως κατασβέστησαν. Τα προλάβαμε. Δεν πήραν διαστάσεις. Και μέχρι στιγμής, ευτυχώς, στη Ζάκηθο δεν έχει προκληθεί καμιά δασική πυρκαγιά μεγάλη. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να κλείσω λέγοντάς μας τι προτίθεστε να κάνετε από εδώ και μπρος, εν συντομία, σας παρακαλώ. Κοιτάξτε, εμείς θα συνεχίσουμε πιέζοντας τόσο τη φυσική όσο και την πολιτική ηγεσία. Αφενός, για το ζήτημα αυτό το οποίο αναδείξαμε, ότι θα πρέπει να γίνει απόλυτα σαφές ότι με τέτοιου είδους τρόπους, όχι μόνο δεν υπάρχει επίλυση των προβλημάτων, τα οποία είναι πάρα πολλά στο πυροσβεστικό σώμα, οφείλουμε να πούμε. Πάντως η διοίκηση δεν θα θέλει να δώσει λύση. Αλλά αντιθέτως δημιουργούνται και αρνητικά σχόλια και συμπεράσματα που επιδέχονται, όπως είπαμε, διάφορες ερμηνείες. Εμείς θα συνεχίσουμε λοιπόν τον αγώνα μας και την πίεση προς κάθε κατεύθυνση, είτε αυτή είναι τοπική διοίκηση των υπηρεσιών της Ζακύνθου, είτε φυσική ηγεσία γενικότερα, είτε Υπουργείο, προκειμένου μέσω των προτάσεών μας να υιοθετηθούν δηλαδή οι προτάσεις μας για να δρομολογηθούν λύσεις. Αυτό είναι το χρέος το δικό μας. Και αυτόν τον αγώνα θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Από την άλλη, όμως, όπως προείπα, θα συνεχίσουμε να καταδικάζουμε και τέτοιου είδους συμπεριφορές για αντιμετώπιση προβλημάτων από διοικήσεις. Κύριε Βούρτση, σε εσάς ο λόγος για να κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα συνεχίσετε, φαντάζομαι, και εσείς τις όποιες επισημάνσεις έχετε να κάνετε, έτσι δεν είναι? Σίγουρα εμείς πρέπει τα προβλήματα να τα δεικνύουμε για τους συναδέλφους, γιατί πάνω απ' όλα προτρέχει η ασφάλεια και η ακεραιότητα των συναδέλφων. Σας ευχαριστώ, κύριε Βούρση. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Τα είχαμε πει και στο παρελθόν για τα μεγάλα προβλήματα. Για καλό σας βράδυ. Γεια σας. Καλό σας βράδυ και στους δύο. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ υπέβαλε την Κυριακή ο Στέλιος Σταυρίδης. Η απομάκρυνση ζητήθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου, χωρίς όμως να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Για το θέμα αυτό θα συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο Βασίλη Μούτσιο από την αίθουσα σύνταξη της εφημερίδας Σήμερα. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έτσι είναι τα πράγματα. Παρελθόν αποτελεί για το ΤΑΙΠΕΔ ο μέχρι πρώτην ως πρόεδρος του Στέλιος Σταυρίδης, ο οποίος υπέβαλε και τυπικά την παραίτησή του μετά από απέτηση του Υπουργού Οικονομικών. Η καρατόμηση του κ. Σταυρίδη ήρθε ύστερα από δημοσιοποίηση του γεγονότος ότι αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας για μεταβίβαση ποσοστού του ΟΠΑΠ στον επιχειρηματία Δημήτρη Μελισανίδη, επέστρεψε στην Κεφαλονιά που παραθέριζε με την οικογένειά του με το αεροσκάφος του επιχειρηματία. Επέτρεψε μου, Βασίλη, σε αυτό το σημείο να πάμε να δούμε μαζί με τους τηλεθεατές τι δήλωνε ο Στέλιος Σταυρίδης, ο πρώην πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, στο δελτίο του Ionian Channel την περασμένη Τετάρτη για το θέμα. Βέβαια, καταρχήν τα λεφτά που πήραμε ήταν εκπληκτικά χρήματα στο όνειρό μας. Δηλαδή, πήραμε 652 εκατομμύρια, δηλαδή 18,6 φορές, σχεδόν 19 φορές τα κέρδη του 2013. Προεισπράξαμε. Όταν αγοράζει κανείς μια εταιρεία, συνήθως ανάλογα με το σε ποιο τομέα είναι η εταιρεία, πληρώνει 6 φορές τα κέρδη, 7 φορές τα κέρδη, και άμα είναι καμιά βαριά βιομηχανία που έχει διάρκεια, μπορεί να είναι και 10-12 φορές. Στις 19 φορές τα κέρδη είναι ασύλληπτο το νούμερο. Κάτι που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι το κράτος πριν ιδιωτικοποιήσει το 33% του ΟΠΑΠ, το υπόλοιπο 64% ούτως ή άλλως είναι στο χρηματιστήριο, έβαλε επιπλέον φόρο 30% στα μεικτά και κάθε χρόνο θα αφαιρεί από τον ΟΠΑΠ 400 εκατομμύρια από τα κέρδη του. Άρα τα λεφτά το κράτος τα παίρνει από τον ΟΠΑΠ υπό μορφή φόρων. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό ο ΟΠΑΠ να πάει καλά, να κάνει ακόμα μεγαλύτερους τζίρους για να μπορεί το κράτος να εισπράττει πολλά εκατομμύρια το χρόνο και να μπορεί έτσι να καλύπτει ένα κομμάτι των αναγκών του σε πρόνοια. Εγώ επί 30 χρόνια θεωρώ ότι κράτος είναι συνώνυμο της κακοδιοίκησης. Κράτος είναι συνώνυμο του κομματισμού. Και εγώ υπηρέτησα, ξέρετε, υπηρέτησα με την έννοια ποτέ δεν γράφτηκα σε κόμμα,
Αλλά κάποια στιγμή, στη δεκαετία του 80, έβγαινα κι εγώ με τις σημεούλες και τα λοιπά. Αλλά στη ζωή μου και στη δουλειά μου. Δεν με νοιάζε ποιος ήταν απέναντί μου στο διπλανό μου γραφείο ή έξω από το γραφείο μου. Δεν με νοιάζε αν ήταν δεξιός, αριστερός, κομμουνιστής, κεντρός. Με νοιάζε αν αποδίδει στη δουλειά του και αν όλοι μαζί υπηρετούσαμε το στόχο, τον κοινό. Λοιπόν, μπορείτε εσείς να δεχθείτε σήμερα ότι ο τάδε υπάλληλος είναι ικανός επειδή είναι Πασόκ, π.χ. η ΣΥΡΙΖΑ και μόλις αλλάξει κυβέρνηση αυτός είναι ανίκανος και θα φέρω τον κυβερνητικό να διοικήσει. Αυτά τα έχει, τα βιώσαμε. Αυτά πληρώνουμε τόσα χρόνια. Αυτό ήταν αξιοπρεπές. Αλλά δεν μιλάγαμε γιατί μας βόλευε και ξαφνικά θυμηθήκαμε την αξιοπρέπειά μας. Είναι αναξιοπρεπές να λες στον άλλον ότι ξέρεις κάτι επειδή είσαι στο τάδε κόμμα δεν αξίζεις. Μακριά από αυτή η κουλτούρα πρέπει να την αποβάλουμε διαπαντός. Αυτά για να πληρώσαμε πάει τόσα χρόνια, Κασταβρίδη. Αυτά πληρώσαμε τόσα χρόνια, λέω. Μα λοιπόν, βέβαια μας βόλευε, έτσι, γιατί ο στρατός, ο κομματικός, κάτι δοκούσε. Ναι, γιατί σωστά. Πηγαίνανε και κάνανε όλο τον αγώνα. Ώστε να γίνει άλλος του κράτους, να μπει το ένα κόμμα μέσα, να βγάλω εσάς, να μπω εγώ, να τη βολέψω, να βάλω τους δικούς μου κτλ. Δεν προχωράνε έτσι οι κοινωνίες τώρα, κακά τα ψέματα. Μάλιστα, είδαμε τι ακριβώς δήλωνε ο κύριος Σταυρίδης. Τι άλλες λεπτομέρειες υπάρχουν, Βασίλη? Μόλις έγινε γνωστή είδηση, Τάσο, κυρίες και κύριοι, σήμανε συναγερμό στο Οικονομικό Επιτελείο. Ο υπουργός, ο κύριος Τουρνάρας, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό και ακολούθως εξέδωσε μια λυτή ανακοίνωση χωρίς να δίνει περισσότερες εξηγήσεις. Επί της ουσίας, ο Υπουργός Οικονομικών ζήτησε την παρέτηση του Προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ. Όπως ακούσαμε και από το ρεπορτάζ, ο κύριος Σταυρίδης αιτιολόγησε την κίνησή του αυτή και μάλιστα είπε ότι δεν έκανε τίποτα με αυτό. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι ζούμε σε μια υποκριτική κοινωνία και ο ίδιος δήλωσε απόλυτα διαφανής, ενώ θεώρησε ότι δεν πρέπει και ότι δεν μπορεί να κρύβεται. Βέβαια, εκείνο το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι για το τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα με το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο ίδιος υπεραμύνθηκε του έργου που έχει γίνει στο ΤΑΙΠΕΔ από τη μέρα που ανέλαβε το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο και διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα λόγω της απομάκρυσής του. Μάλιστα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Φορέα, ο Γιάννης Εμμύρης, πρόσθεσε ότι δεν θα υπάρξει καμία απολύτως καθυστέρηση και όλα θα εξελιχθούν ομαλά. Ενώ ζήτησε και συγγνώμη από την κυβέρνηση για την ταλαιπωρία που την υπέβαλε, όπως διάβασα κι εγώ. Να σε ευχαριστήσουμε, Βασίλη. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ο σχεδιασμός και το πλάνο της δημιουργίας μιας παγκόσμιας ομοσπονδίας αποδήμων Ζακυνθίων αποτέλεσε το αντικείμενο της συνάντησης του Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου με εκπροσώπους συλλόγων αποδήμων ανά τον κόσμο. Στόχος η πρώτη συνάντηση και η υπογραφή του καταστατικού να γίνει στο νησί της Ζακύνθου, πιθανότατα τον επόμενο μήνα. Συνάντηση με τους Προέδρους της Ένωσης Ζακυνθίων Αθήνας, Κέρκυρας, Απανταχού Αποδήμων, Ανδρέας Κάλβος και Καναδά, πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου. Στόχος η ίδρυση Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Ζακυνθίων και σκοπός η προσπάθεια αναβάθμισης της επικοινωνίας και η προώθηση μιας δυναμικής σχέσης με όλους τους συλλόγους που έχουν δημιουργήσει Ζακυνθινή ανά τον κόσμο. Να κουβεντιάσουμε για αυτό που δεν έχει γίνει τόσα χρόνια, μεταξύ των άλλων και αυτό δεν το είχαμε κάνει σαν Ζακύνθος. Τι είναι αυτό? Να βρεθούμε οι Ζακυνθινοί της Ομογένειας κάποια στιγμή και να κουβεντιάσουμε. Προσπαθήσαμε δειλά-δειλά πριν από μήνες και είχαμε πει να βρισκόμαστε αρχές Αυγούστου του 2013 εδώ στη Ζάκυνθο σαν ένα άτυπη συνάντηση προκειμένου να κάνουμε μια δευτεροβάθμια οργάνωση των αποδήμων Ζακυνθίων απανταχού του κόσμου. Με την προτροπή του κ. Ματαράγκα αλλά και άλλων φίλων από χώρες του εξωτερικού, είπαμε αφού θα γίνει κάτι και τα αποφασίσαμε να γίνει κάτι σοβαρά και να στηθεί σωστά. Έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια πριν πολλά χρόνια για να βρεθούμε όλοι μαζί. Αυτό που έχω να πω εγώ, αν ήξερε η Ζάκυνθος τη δύναμή της έξω από τη Ζάκυνθο, αυτό θα έχει γίνει πριν 20 χρόνια, όπως είπε ο Νιόνιος. Λοιπόν, κάποια στιγμή, αγαπητέ μου πρόεδρε, πρέπει όλοι οι φορείς του εξωτερικού, οι Ζακυνθινοί, να βρεθούμε στην πατρίδα μας, γιατί ο καθένας από εμάς είναι πρέσβης της Ζακύνθου στο εξωτερικό. Έτσι, λοιπόν, εύχομαι καλή δύναμη και πιστεύω ότι του χρόνου θα είμαστε όλοι εδώ διήνυση. Είναι να ενωθεί ο ελληνισμός, να ενωθεί όλη η Ελλάδα, αλλά και ιδιαίτερα εμείς, το νησί που τόσο αγαπάμε και τόσο λατρεύουμε. Και ιδιαίτερα, δεν ξέρω, σαν απόδημος δεν υπάρχει λεπτό, που ο συλλογισμός να μην φτάνει στην πατρίδα μας, στο αγαπημένο μας νησί.
Χαίρομαι λοιπόν που άκουσα αυτά τα λόγια. Πραγματικά η ιδέα, εγώ ανήκω στις οργανώσεις, είμαι μέρος του ΣΑΕ και σε όλα τα πράγματα διαφορετικά, σε τριτοβάθμια οργάνωση και μια οργάνωση άλλη που είναι ομπρέλα για 7,5 εκατομμύρια ελληνισμό. Και χαίρομαι που ο Περιφερειάρχης πιστεύει και θέλει να ξεκινήσει και εγώ και όλοι μας να ξεκινήσουμε με θετικά θεμέλια, με σωστά θεμέλια, όχι σφραγίδες. Ίσως ο Περιφερειάρχης όμως να μην γνωρίζει ότι η πρόταση που έκανα εγώ και άκουσα ότι θα βοηθήσει και θα συμβάλλει οικονομικά, πέρυσι εγώ προσωπικά πρότεινα να συμβάλλω και εγώ οικονομικά, να δώσω 5.000 στο συνέδριο αυτό, αλλά να γίνει σωστά. Και ο Περιφερειάρχης λοιπόν το ανέβαλε το συνέδριο. Λοιπόν, και ξεκινάμε με μια υπόσχεση φέτος, δυναμική, σε όλο τον απανταχού απόδημο ελληνισμό και ιδιαίτερα απόδημους Δακινθίους, να βρεθούμε του χρόνου με μια αρχή, διότι αυτός ο τόπος χρειάζεται τη στήριξή μας και μπορεί, έχουμε μεγάλη δύναμη σαν απόδημοι έξω στο εξωτερικό, γιατί ο απόδημος Έλληνας έχει μεγαλουργήσει. Κάναμε μια συζήτηση και αποφασίσαμε να ξανακάνουμε την προσπάθεια, ορίζοντας μια νέα συνάντηση στις 21 και 22 Αυγούστου του 2014. Έχουμε συγκεντρώσει ένα κατάλογο με 30 περίπου συλλόγους, όπου με τη βοήθεια της περιφέρειας θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους, προκειμένου να καθορίσουμε αυτό το νέο συνέδριο που σχεδιάζουμε. Ανέλαβα εγώ μετά από απόφαση όλων των παρόντων να εκπροσωπήσω αυτή την συγκρότηση ομάδας που φτιάξαμε πρωτοβουλίας για τη δημιουργία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας των Απανταχού Συλλόγων Ζακυνθίων, προκειμένου να γράψω ένα πρακτικό αυτής της συνάντησης, το οποίο θα πάει σε όλους αυτούς τους συλλόγους του εξωτερικού. Έφτασε η ώρα για την ενημέρωσή μας από την Κεφαλονιά. Η Κωνσταντίνα Κομνίτσα περιμένει να μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. 20 Σύμβουλοι του Δήμου Κεφαλονιάς με επιστολή τους προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νίκο Ανουσάκη, ετούνται σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης για αναδιάρθρωση του Δήμου Κεφαλονιάς σε περισσότερους Δήμους. Στο 5 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Πόρου Σκάλα, σε επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονη μεταπή, συγκρούστηκε χθες με δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 29χρονο συμμεταπός, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού της μοτοσυκλέτας. Προανάκριση για τον ακριβή προσδιορισμό των συστοιχών του τροχαίου ατυχήματος διενεργείται από το αστυνομικό τμήμα Ελλήνου Πρόνων. Συνελήφθησαν στο εργοστόλιο από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Εργοστολίου 4 συμμεταπή Ρωμά ηλικίας από 27 έως 33 ετών για απόπειρα διάρρηξης οικίας. Αναλυτικότερα, οι 4 Ρωμά εντοπίστηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Εργοστολίου ύστερα από εκτεταμένες αναζητήσεις και ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες της απόπειρας διάρρηξης οικίας που έγινε στα Ραζάντα Κεφαλονιάς. Οι 4 συμμεταπείο οδηγήθηκαν στο κύριο Σικελέπου Μεριωτικών Κεφαλονίας. Η Νιώβη Φωτεινά του Καμπίτσι μας καλεί σε ένα γλυκό ταξίδι γεύσεων των περασμένων χρόνων. Σε πείσμα των καιρών και της κρίσης, το αρμάρι της Νιώβης ξανανοίγει με το γλυκό τσιπούπα στο παραδοσιακό γλυκό της χρυσοχέρας μάνας και νόνας, το οποίο ήταν το βασικό τρεταμέντο, όπως το λέμε, στην Κεφαλονιά. Με γεύσεις από κογιόντα γκάλα, περγαμόντο, μέσπολα, σκάμνο, μπούρο, τσιμπίπο και πολύχρωμα με φυσικά λικέρα με την γλυκύτητα των φρούτων. Το τρεταμέντο αρχίζει μεθαύριο στις 9 το βράδυ στη Βίλα Ροδόπη στο Αργοστόλι. Μεγάλη νίκη και κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Άμβου πέτυχε ο ΑΟ Κεφαλονίας επικρατώντας με 6-5 της ομάδας της Μάνης στο γήπεδο Ταλιούς της Χαλκίδας. Σχετικά με την κατάκτηση του πρωταθλήματος Άμβου, ο πρόεδρος της Επιτροπής της ΕΠΟ, του ΑΟ Κεφαλονία και της Τοπικής Ένωσης Ποδοσφαίρου, κ. Βαγγέλης Μαζαράκης, δήλωσε: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την κατάκτηση του τίτλου του πρώτου πρωταθλήματος του Ισόκερ της ΕΠΟ από τον ΑΟ Κεφαλονία. Είναι μια ιστορική κατάκτηση και στο μέλλον είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν και άλλες τέτοιες. Το άθλημα αναπτύσσεται με ηλικιώδη ταχύτητα και αυτό είναι κάτι που δικαιώνει τις προσπάθειές μου». Αυτές ήταν οι ειδήσεις από την Κεφαλονιά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ, Κωνσταντίνα, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Γνωρίζετε για το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων?
Ξέρετε ότι τώρα μπορείτε να αλλάξετε την ατμόσφαιρα αλλά και την οικονομία στο σπίτι σας. Γλαβάς, Σπύρος και Κώστας. Ενεργειακά κουφώματα με 70% επιδότηση στα πλαίσια του προγράμματος εξοικονόμησης κατοίκων με την εγγύηση Γλαβάς. Ενημερωθείτε τώρα. Δράστε άμεσα. Βγείτε κερδισμένοι για πάντα. Γλαβάς, Σπύρος και Κώστας. Στο τρίτο χιλιόμετρο κεντρικής οδού Ζακύνθου Βολιμών. Τηλέφωνο 26950-26960. Γλαβάς, Σπύρος και Κώστας. Γιατί όσοι μας γνωρίζουν, κερδίζουν. Πρώτα η ασφάλειά σας. Ασφάλειες ΟΓΑ από 86 ευρώ το εξάμηνο. Έχεις ανασφάλιστο όχημα? Είσαι άνεργος ή συνταξιούχος? Εποφελήσου από τις εκτόσεις του γραφείου μας για το αυτοκίνητό σου. Ασφάλειες Λιβάνι. Στη σύσταση Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας προχωράει η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου με τον ΟΔΑΣ μετά την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης. Στόχος είναι η κάλυψη βασικών αναγκών των ευπαθών ομάδων της Ζακύνθου. Με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και αξιοποιώντας τις υφιστάμενες κοινωνικές δομές, η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου σε συνεργασία με τον ΟΔΑΣ προωθούν δράσεις για την παροχή βοήθεια σε όσους πραγματικά το έχουν ανάγκη. Συστήνουν κέντρο κοινωνικής πρόνοιας και καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις ένταξη στο πρόγραμμα για να διαπιστωθεί η κάλυψη μη των ακόλουθων κριτηρίων και να γίνει η μοριοδότηση ανακατηγορία. Θα πω το εξής, ότι ήδη το κέντρο κοινωνικής πρόνοιας με περιφέρειες Ιωνίων Ίσων έχει συσταθεί δια νόμου. Είναι ένα από τα 12 κέντρα κοινωνικής πρόνοιας όπου υφίστανται πλέον στην Ελλάδα. Η προγραμματική σύμβαση με την Περιφερειακή Ενότητα συνίσταται στο εμείς μαζί. Η Περιφερειακή Ενότητα θα διαθέσει το ποσό αλλά και την στήριξη, την απαραίτητη με το προσωπικό το οποίο δραστηριοποιείται στον τομέα της πρόνοιας, ούτως ώστε ο ΟΔΑΣ διαθέτων τους χώρους και κάνοντας, πραγματοποιώντας μάλλον, την δημοπράτηση για την προμήθεια των τροφίμων να είναι ο έτερος των συμβαλωμένων. Άρα λοιπόν η Περιφερειακή Ενότητα διαθέτει την βούληση αρχικά, διέθετε και διαθέτει την βούληση, τους πόρους, τους οικονομικούς πόρους και το προσωπικό και ο ΟΔΑΣ τους χώρους και την όλη διαδικασία της δημοπράτησης, της δημοπράτησης για την προμήθεια όλων των ειδών τα οποία θα διατίθενται εις τους από όλους συμπολίτες μας, σε 100 οικογένειες. Κύριε Μπετίνη, το πρόγραμμα αυτό θα διαρκέσει ένα χρόνο. Και αυτοί οι οποίοι, κύριε Μπετίνη, θέλουν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα, τι χρειάζεται να κάνουν? Αυτοί εκ της υπηρεσίες της πρόνοιας και αλληλεγγύης της περιφέρειας θα καταθέτουν κάποια δικαιολογητικά τα οποία ύστερα από μια επιτροπή θα μοριοδοτηθούν και θα προκύψουν εκείνοι οι οποίοι θα είναι οι δικαιόχοι αυτής της ποσότητας των τροφίμων, η οποία είναι εξαιρετικά καλή σε ποσότητα αλλά και σε ποιότητα. Και σε ποσότητα και σε ποιότητα. Έτσι, δηλαδή θα είναι στήριξη πραγματικά ικανή για τον μήνα, στα πλαίσια βέβαια της υφιστάμενης κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης, έτσι. Συνεχίζουμε με ένα διαφορετικό θέμα. Η άσκηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη σωματική και πνευματική υγεία ενός ατόμου. Για όλους μας, η άσκηση θα πρέπει να αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος της καθημερινότητας. Στα πλαίσια του προγράμματος Συμμαχία για την Υγεία Άσκηση, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας βρέθηκε με κλιμάκιό του στη Ζάκυνθο, όπου στην πλατεία Σολομού έδειξε στην πράξη τα ωφέλη της άσκησης. Βρισκόμαστε σήμερα στο νησί της Ζακύνθου, σε συνεργασία με το Δήμο Ζακύνθου, στο πλαίσιο του προγράμματος Συμμαχία για την Υγεία Άσκηση, ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας, όπου φορέας υλοποίησης είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Ο στόχος του προγράμματος είναι να προβάλλουν στην Ελλάδα, σε όλη τη χώρα, σε όλο τον πληθυσμό, την άσκηση, πόσο σημαντική είναι για την υγεία και πόσο μπορεί να βοηθήσει ακόμα και σε περιπτώσεις συνανθρώπων μας, οι οποίοι πάσχουν από κάποιες χρόνιες παθήσεις. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας γενικότερα διοργανώνει δράσεις τέτοιες, είναι μέσα στο όραμά του και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του. Και αυτό το πρόγραμμα είναι Πανελλήνιας Εμβέλειας, γυρίζουμε σε όλη την Ελλάδα και για την περιφέρειά σας διαλέξαμε τη Ζάκυνθο, η οποία είναι ένα νησί το οποίο αυτή την περίοδο έχει πάρα πολλούς επισκέπτες και γενικά ευαισθητοποιείται πάρα πολύ σε θέματα άσκησης, υγείας και γενικά τέτοιων εκδηλώσεων. Τα παιδιά που συμμετέχουν είναι αυθόρμητα. Είναι παιδιά τα οποία βρεθήκαν στην πλατεία, είναι ακόμα και ξένοι οι οποίοι βρεθήκαν στην πλατεία, συμπολίτες μας που βρεθήκαν στην πλατεία, ενημερώνονται, αξιολογούνται, κάνουν άσκηση, τους δίνουμε προγράμματα για το σπίτι. Γενικά προσπαθούμε να τους ευαισθητοποιήσουμε όσο μπορούμε για τη σημασία της άσκησης. Το πρόγραμμα είναι 2 έτη γενικότερα. Στην πόλη της Ζακύνθου βρισκόμαστε για 3η μέρα και φιλοδοξούμε να έρθουμε και το χειμώνα για να κάνουμε μια δικτύωση φορέων. Φορείς δηλαδή της πόλης που έχουν σχέση με την υγεία και την άσκηση να δικτυωθούν με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για να διοργανώνουμε στο μέλλον τέτοιου τύπου δράσεων. Την ευκαιρία για ένα νοερό πολυπολιτισμικό ταξίδι πρόσφεραν σε όλους όσοι παρευρέθησαν χθες το απόγευμα στην πόλη της Λευκάδας τα μέλη των γκρουπ διαφόρων χωρών που συμμετέχουν στο διεθνές 51ο Διεθνές Φεστιβάλ Folklore της Λευκάδας. Περισσότερα για το θέμα έχει από τη Λευκάδα η Ρούλα Γιαννουλάτου από την ιστοσελίδα lefkadanews.com. Καλησπέρα Ρούλα. Καλησπέρα Τάσο. Πράγματι πρόκειται για το 51ο Διεθνές Φεστιβάλ Folklore που γίνεται και διοργανώνεται στη Λευκάδα κάθε καλοκαίρι, το οποίο τελεί φέτος υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών. Και τι γίνεται σε αυτό το φεστιβάλ, Ρούλα, έρχονται αποστολές από όλο τον κόσμο, από πολλά κράτη? Ακριβώς, Τάσο. Κάθε χρόνο έρχονται και διαφορετικές χώρες και λαμβάνουν μέρος στο φεστιβάλ φέτος. Οι χώρες που συμμετέχουν στο φεστιβάλ είναι 10 και είναι οι εξής: Αργεντινή, Ινδονησία, Ιράκ, Κίνα, Κύπρο, Ρωσία, Σερβία, Τσεχία, Χιλή και από την Ελλάδα, από διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Μάλιστα. Δίνονται με παραδοσιακές στολές όπως βλέπουμε και στο βίντεο. Ακριβώς. Και κάνουν τι, χορεύουν παραδοσιακούς χορούς, ακούγονται παραδοσιακές μουσικές της χώρας. Όλη η αγορά και όλη η πόλη της Λευκάδας πλημμυρίζει από παραδοσιακές στολές και από μουσικούς ήχους της κάθε χώρας. Και έτσι διοργανώνεται το απόγευμα, λίγο πριν τη δύση του ηλίου, μια μεγάλη χορευτική παρέλαση στην κεντρική αγορά της Λευκάδας, όπου καλεί τον κόσμο να συμμετάσχει σε αυτό το πλούσιο πολυπολιτισμικό θέαμα, το οποίο μάλιστα Τάσο, να σε ενημερώσω ότι ενθουσίασε φέτος πάρα πολύ τους παρευρισκόμενους εκείνη τη στιγμή στην αγορά τουρίστες, οι οποίοι εξέφραζαν την χαρά τους συμμετέχοντας με την παρουσία τους στη μεγάλη γιορτή, που μήνυμά της είναι η αδελφοσύνη μεταξύ των λαών. Ναι. Πού ακριβώς κάνουν αυτή τη βόλτα στο φεστιβάλ, στην κεντρική, στο κεντρικό δρόμο της Λευκάδας, της ναι, πόλης? Ναι, ξεκινάει από, από τον Άγιο Μινά στην Λευκάδα και καταλήγει στην παραλία. Διασχίζει όλη την κεντρική αγορά και καταλήγει στην κεντρική παραλία, όπου από εκεί το συγκρότημα κατευθύνεται προς το ανοιχτό θέατρο της Λευκάδος για να προετοιμαστεί για την τελετή έναρξης του φεστιβάλ, στην οποία πραγματοποιείται μια ολιγόλεπτη αντιπροσωπευτική εμφάνιση όλων των συγκροτημάτων.
Μάλιστα. Πόσες μέρες διαρκεί συνολικά το φεστιβάλ? Το φεστιβάλ διαρκεί μία εβδομάδα. Α, αρκετές μέρες. Και αν υπολογίσουμε, Ρούλα, ότι έρχεται κόσμος από 10 κράτη, μεγάλες αποστολές φαντάζομαι θα είναι, γεμίζει Λευκάδα τουρίστες. Γεμίζει Λευκάδα κόσμο, ναι. Βέβαια. Είχε επισήμους, δηλαδή δήμαρχο, αντιπεριφερειάρχης, ναι. Τέτοια είχε. Καταρχήν να πω ότι είχε πάρα πολύ κόσμο. Ο κόσμος αγκάλιασε αυτό το γεγονός με πολύ μεγάλη χαρά. Χαιρετισμούς απίθυναν και ο βουλευτής Λευκάδας Θεόδωρος Σολδάτος, ο οποίος ήταν παρόν, και είπε ότι η Λευκάδα αντιστέκεται σε πείσμα των αντιξωτήτων και διοργανώνει αυτή τη γιορτή στέλνοντας μήνυμα αδελφοποίησης προς όλον τον κόσμο. Μετά χαιρετισμό απέφθινε και ο αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας Θεόδωρος Βερίκιος, που με τη σειρά του ανέφερε πως οι γιορτές αυτές μας κάνουν να ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον, γιατί αντέχουν στον χρόνο. Μάλιστα. Την έναρξη του φεστιβάλ, πρέπει να πούμε, τάσο κήρυξε ο δήμαρχος Λευκάδας κύριος Αραβανής Κωνσταντίνος, ο οποίος και αυτός ανέφερε με τη σειρά του ότι παρά τη δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία για τη χώρα μας, ο Δήμος Λευκάδας επιλέγει να παράγει πολιτισμό με ελάχιστες δαπάνες και καταφέρνει να προσφέρει στο κοινό μεγάλες παραστάσεις. Στη μεγάλη αυτή γιορτή, την παρουσίαση της οποίας ανέλαβε και φέτος, όπως και κάθε χρόνο τα τελευταία 30 χρόνια, ο κύριος Κωστάλας Αλέξης, ο οποίος κηρύχθηκε πέρυσι επίτιμος Δημότης Λευκάδας για την 30χρονη παρουσία του στο φεστιβάλ. Επιπλέον, στη μεγάλη αυτή γιορτή, παρευρέθηκε φέτος ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού, κύριος Παναγόπουλος Αντώνης, ο οποίος δήλωσε πολύ ενθουσιασμένος με το νησί της Λευκάδας, το οποίο επισκέπτεται πρώτη φορά, όπως μας είπε, ενώ διαβεβαίωσε σε ερώτηση που του απέφθινε ο κύριος Κωστάλας, θέλοντας να τον καλωσορίσει στο νησί, ότι ως λάτρης πλέον της Λευκάδας θα βρίσκεται συχνά εδώ, φέρνοντας πάντα καλά νέα, όπως είπε χαριτολογώντας. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα, Ρούλα, και πολύ θετικό για το νησί της Λευκάδας. Αυτό το φεστιβάλ βοηθάει τόσο στον τουρισμό όσο και στην αδελφοποίηση των λαών, όπως είπαν πράγματι, και οι εκπρόσωποι των λαών. Να σου πω ότι την άλλη εβδομάδα, την Κυριακή, όπου θα γίνει τελετή λήξης του φεστιβάλ, η οποία είναι επίσης φαντασμαγορική, διοργανώνεται ο χορός ειρήνης μεταξύ των λαών, για να περάσει αυτό το μήνυμα ακριβώς της αδελφοποίησης. Μάλιστα. Ρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Μπαίνουμε στο χώρο του πολιτισμού τώρα. 25 χρόνια ξεχωριστής πορείας στο ελληνικό και διεθνές στερέωμα συμπληρώνει φέτος ο Μάριος Φραγκούλης και γιορτάζει με μια σειρά συναυλιών ανά την Ελλάδα. Για τις επαιδιακές εμφανίσεις του επέλεξε και τη Ζάκυνθο, παρουσιάζοντας μια σειρά από νέες πρωτότυπες ενορχιστρώσεις Ελλήνων και ξένων συνθετών που αγαπά. Έπειτα από την εξαιρετικά επιτυχημένη περσινή του περιοδία, ο Μάριος Φραγκούλης ταξίδεψε φέτος και στη Ζάκυνθο, προσκαλώντας όλους μας να γιορτάσουμε μαζί του τα 25 χρόνια επισκηνής. Στο πλαίσιο των εμφανίσεών του, βρέθηκε για μία μοναδική βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου, μεταφέροντας με τη δύναμη της φωνής του το κοινό στη μοναδική ατμόσφαιρα διάσημων τραγουδιών του κλασικού ρεπερτορίου. Μίλησε αποκλειστικά στο Ionian Channel, που ήταν χορηγός επικοινωνίας για τους στόχους του αλλά και τις επαιτειακές συναυλίες του. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι πάλι στην Ζάκυνθο, εδώ στο Δημοτικό Θέατρο. Έχουμε έρθει πολλές φορές, έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις και από τα θεατρικά έργα και από τις συναυλίες. Είναι μεγάλη μου χαρά που γιορτάζω τα 25 μου χρόνια σε ένα νησί που αγαπώ τόσο πολύ. 25 χρόνια βέβαια από το πρώτο βήμα στους αθλίους του Βίκτορο Σουγκό στο Λονδίνο, στο London Stage, στο West End. Βέβαια πρόκειται για μια συναυλία που στην ουσία είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, ένα ταξίδι μέσα από τις μουσικές των σημαντικών δημιουργών που και έχουν επηρεάσει τη ζωή μου και την πορεία μου, αλλά και μένα σαν άνθρωπο. Είναι μια πρόταση που κάνουμε τέλος πάντων για το κοινό μας φέτος, με μια ορχήστρα που αποτελείται μόνο από γυναίκες μουσικούς. Έτσι λοιπόν οι προσωπικότητες διακρίνονται και είναι πολύ έντονες. Και χαίρομαι πραγματικά που με καλέσατε και ανταποκρίθηκε ο κόσμος στο απόψινό μας κάλεσμα. Τι είναι αυτό που εισπράτατε, κύριε Φραγκούλη, από την περιοδία σας σαν την Ελλάδα, από το κοινό της περιφέρειας? Πολύ αγάπη, πολύ πίστη, και εγώ αυτό εύχομαι πραγματικά να μην το προδώσω ποτέ.
να μην παίρνουμε την περιφέρεια σαν δεδομένο, γιατί η περιφέρεια είναι η μεγάλη μας δύναμη, η μεγάλη δύναμη της χώρας μας, και πιστεύω ότι αν υπάρχει ειλικρινή σχέση μεταξύ του καλλιτέχνη και του κοινού, αυτή η σχέση δεν θα σταματήσει ποτέ. Το επόμενο βήμα σας? Από εδώ φεύγουμε για την Πρέβεζα, πάμε στη Ρόδο. Έχουμε ακόμα συνεχίζουμε την καλοκαιρινή μας περιοδία. Το Ηρώδιο είναι 22 Σεπτεμβρίου. Και μετά στο εξωτερικό έχω μια νέα δισκογραφία με ένα καινούριο διεθνή δίσκο. Ένα χριστουγεννιάτικο δίσκο που ετοιμάζω για την επόμενη χρονιά. Και συναυλίες πολλές από Σαν Φρανσίσκο, Σικάγο, Νέα Υόρκη, Βοστόνη και ούτω καθεξής. Για το τέλος κρατάμε μια ευχή σας από τη Ζάκυνθο για όλη την χώρα. Μια ευχή αγάπης, δύναμης, ενότητας, τώρα περισσότερο από ποτέ. Εύχομαι όλοι οι Έλληνες να δίνουμε ο ένας τον άλλον πολύ αγάπη και πολύ συμπαράσταση. Λυπάμαι πάρα πολύ για ορισμένα γεγονότα που ακούγονται στην τηλεόραση, τα παρακολουθώ πολύ στενά όσο λείπω στο εξωτερικό. Και εμείς έχουμε επηρεαστεί ως καλλιτέχνες, εννοείται, γιατί οι οικογένειές μας, οι φίλοι μας είναι εδώ. Είμαι Έλληνας, αισθάνομαι Έλληνας και με επηρεάζει η όλη κατάσταση. Πιστεύω ότι αν δώσουμε λίγο κουράγιο παραπάνω στους εαυτούς μας και ενώσουμε τις ψυχές μας και τις καρδιές μας, θα τα ξεπεράσουμε πάλι όλα. Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σαρακινάδου και την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Σαρακινάδο η Γιορτή της Μαύρης Σταφίδας. Η γιορτή περιλάμβανε προβολή της διαδικασίας παραγωγής, περιλάμβανε τον καθαρισμό της σταφίδας και φυσικά άφθονο κρασί. Χορευτικά συγκροτήματα παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα, ενώ η παρουσία του κόσμου ήταν κάτι παραπάνω από πολυπληθής. Μια γιορτή που έχει να κάνει με τις ρίζες μας, μια γιορτή που έχει να κάνει με την ταυτότητά μας σαν νησί. Ήταν μια περίοδος που πραγματικά ψαχνόμασταν όλοι. Είχαμε ξεφύγει. Η Ζάκυνθος, τα Ιόνια, τα Επτάνησα είχαν και έχουν όνομα. Και δεν ήταν μόνο οι παραλίες ή ο ήλιος, ο οποίος πούλαγε σε όλα τα μύτη και τα πλάτη του κόσμου. Δεν ήταν μόνο ο τουρισμός αυτός καθεαυτός που προσέδιδε ένα εισόδημα, ούτως ώστε να μπορούσαμε να ζούμε αξιοπρεπώς. Ήταν και ο πρωτογενής τομέας. Ήταν το λάδι, ήταν το κρασί και πρωτίστως ήταν και η σταφίδα, η μαύρη σταφίδα, η οποία συνολικά γινόταν εξαγωγή σε χώρες της Ευρώπης, στη ιδιαίτερα την Αγγλία. Στηρίξαμε τότε σαν Δήμος Αρκαδίων αυτή την αξιόλογη και αξιέπαινη προσπάθεια του Σαρακινάδου. Η φύση της Ζακύνθου, όπως και όλων των Επτανήσων, αυτή την εποχή είναι μοναδική. Οι εργασίες στην Ήπεθρο είναι στην κορύφωσή τους. Ο τρίγος της σταφίδας, το άπλωμα και το μάζεμα είναι διαδικασία επίπονη για τους αγρότες, ξεχωριστή όμως για όλους αυτούς που την αγνοούν. Κύριε Διονύση Βερτζάγια, θέλω να μου πει καλημέρα καταρχήν, να μου πείτε τι ακριβώς κάνουμε και στην συγκεκριμένη στιγμή και αυτή την περίοδο. Ναι, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε. Αυτή τη στιγμή τώρα είμαστε στην περίοδο του τριγητού. Τριγάμε δηλαδή στα σταφίδα τη μαύρη. Μετά τον τρίγο από το χτήμα έρχονται στο αλόνι όπου τα πλώνουμε για να ξεραθεί, γίνει η υποξήραση, η οποία κρατάει γύρω σε 8 με 10 μέρες ανάλογα τις καιρικές συνθήκες που είναι και ανάλογα την ποιότητα των σταφυλιών. Mm-hmm.
Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Αλόνι, όπου απλώνουμε τη σταφίδα. Και το επόμενο βήμα μετά, μόλις μετά τις 8-10 μέρες, ποιο θα είναι? Μετά τη μαζεύουμε, τη βάζουμε σε παλαιοκιβώτια και την αποθηκεύουμε, την πηγαίνουμε και την πουλάμε ή στην Ένωση ή στον έμπορο που θέλει ο κάθε παραγωγός. Βλέπω ότι καταρχήν έχει πάρα πολλές σφίγγες. Εδώ πήγαμε να βγάλω τις φωτογραφίες. Έχει πολλές σφίγγες. Τι γίνεται με αυτές, μέλισσες, τι γίνεται με αυτές? Είναι οι μέλισσες, οι οποίες έρχονται για να τραβήξουν για το μέλι. Γι' αυτό και οι μελισσουργοί ματριγάνε τα μελίσια πριν ξεκινήσει ο τρίγος της ταφίδας. Για να είναι το μέλι ξαθό, να μην έχει σκουρίνια ακόμα. Ξεκινάει η φύτευση, από τότε ξεκινάει η φύτευση. Φυτεύουμε τα χτήματα γύρω στον Μάιο, την άνοιξη δηλαδή, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Μετά το δεύτερο τρίτο χρόνο αρχινάνε να δίνουν καρπό. Ξεκινάει ο τριγητός και στη συνέχεια εξελίσσονται γύρω στα 30 με 35 χρόνια, 40 χρόνια κρατάνε, υπάρχουν και χτήματα 50 ετών. Mm-hmm. Και είναι πολυετές, δεν είναι μονοετές καλλιέργειες αυτές. Όπως ξεκίνησα να λέτε προηγουμένως, ο Ζάκηθος έχει μεγάλη παράδοση. Είχε μεγάλη παράδοση. Τώρα βλέπω ότι εδώ στην περιοχή σας κυρίως συνεχίζει να υπάρχει σταφίδα, αρκετή σταφίδα. Γιατί εγώ όταν ρώτησα, ας πούμε, πού να πάω, μου λέει στα πηγαδάκια θα πας. Γιατί συμβαίνει αυτό, εσείς πώς το διατηρήσατε ακόμα? Κοιτάξτε, στο χωριό το δικό μας, αν και έχει έρθει και εδώ τουρισμός, είναι η περιοχή η τέτοια από τα πολύ παλιά χρόνια. Ήταν εδώ πάρα πολλοί αφεντάδες που είχαν και καλλιεργούσαν τις σταφίδες. Και είναι ένα προϊόν το οποίο ακόμα διατηρείται. Mm-hmm. Και το διατηρούμε και εμείς οι νεότερες γενιές ακόμα. Φυτεύουμε ήδη, ανανεώνουμε δηλαδή, τα χτήματα από τα παλαιά σε νεότερα. Φυτεύουμε συνέχεια. Πιστεύουμε ότι αυτό το προϊόν θα κρατήσει. Είναι ένα προϊόν που η ιστορία λέει ότι πάντα και στις δύσκολες εποχές. Τα δύσκολα χρόνια πάντα η σταφίδα κρατούσε. Δηλαδή είναι το λεγόμενο μαύρο χρυσός, ονομάζεται. Ωραία. Στις άλλες περιοχές γιατί εκλείπει, δηλαδή λόγω τουρισμού ή λόγω εδάφους, ξέρω, υπάρχουν άλλοι λόγοι? Κοιτάξτε, παίζει όλο και το έδαφος, αλλά σε ορισμένες περιοχές τα έχουν καταλήψει λόγω του τουρισμού. Στα μεσοχώρια εδώ, δηλαδή τα χωριά, στα μεσοεινά χωριά όπως είναι εδώ, τα χωριά τα δικά μας, όπως είναι η περιοχή του Μαχαιράδου, αυτά κρατάνε ακόμα σταφίδες. Mm-hmm. Δηλαδή η παραγωγή δεν έχει μειωθεί και πάρα πολύ. Είχε φτάσει να κάνει 7.000-8.000 τόνους, τώρα βρίσκεται γύρω στις 3.500-4.000. Πιστεύω όμως τώρα που θα έχει αρχίσει ξανά και η φυτεύση, θα επανέλθουν ξανά. Δηλαδή θα επανέλθουν και με γύρω στους 5.000 τόνους σε κάνα δύο χρόνια να κάνει η ζάκη του ξανά. Μας πρόξει η κρίση πάλι κόσμο προς τα εδώ? Κοιτάξτε, είναι και η κρίση είναι, αλλά είναι και ένα προϊόν το οποίο παρόλο που παίζονται πάρα πολλά παιχνίδια, γιατί η τιμή του προϊόντος πρέπει να είναι πιο ψηλή, αλλά δυστυχώς παίζονται πολλά παιχνίδια σε ό,τι έχει σχέση με την τιμή. Παρόλα αυτά όμως η τιμή κρατάει. Και φέτος δηλαδή δημιουργούνται κάποια προβλήματα, πιστεύω θα ξεπεράσουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Στον πολιτισμό, η Διευθύντρια του Μουσείου Σολομού, Κατερίνα Δεμέτη, και ο βουλευτής Ζακύνθου Σταύρος Κοντονής ήταν οι κεντρικοί ομιλητές κατά τη διάρκεια των εγγενείων της έκθεσης ζωγραφικής του Διονύση Κωνσταντόπουλου. Το θέμα των έργων είναι η ανθρωποποίηση και η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 27 Αυγούστου. Έκθεση ζωγραφικής με τίτλο Ανθρωποποίηση φιλοξενείται στο χώρο του Ήρυδα Studio Art και αυτή θα διαρκέσει έως 27 Αυγούστου. Ο εικαστικός καλλιτέχνης Διονύσης Κωνσταντόπουλος μίλησε για τα έργα του και το θέμα που αυτά έχουν, σημειώνοντας ότι στόχος του είναι να παρουσιάσει μια πραγματική κατάσταση. Είναι 2,5 χρόνια δουλειάς και αφορά σε αυτά τα 25 έργα που δείχνουμε στη Ζάκυνθο και άλλα 15 περίπου που είναι σε στάδιο ολοκλήρωσης, που είναι για την μεγάλη έκθεση της Αθήνας στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο που θα γίνει τον Οκτώβριο. Το μήνυμα είναι πάρα πολύ απλό, ότι ο κόσμος μας, όπως τον ξέρουμε, τελειώνει. Οι ζωές όλων μας έχουν καταστραφεί. Υπάρχει ένα σενάριο, δίκη είναι κόμικ ή ταινία, σε ένα ατελές σενάριο είχε μιλήσει και ο Σταύρος Κοντονής, ο βουλευτής μας, και η κυρία Δεμέτη, διευθύντρια του Μουσείου Σολομού, χθες. Αναλυτικότερα έχετε αυτά, φαντάζομαι θα τα παραθέσετε. Ως εκ τούτου, λοιπόν, και με το βλέμμα του θεατή το αναλύουν πάρα πολύ καλά. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι ο κόσμος αυτός που ζούμε τελειώνει και πρέπει να ξαναβρούμε το ανθρώπινο στοιχείο μέσα μας. Αυτό είναι γενικά το μήνυμα της έκθεσης. Πώς αυτό εικαστικά εκφράζεται? Το σενάριο που σας έλεγα προηγουμένως αφορά στα εξής. Οι πόλεις μας που τις βλέπετε γύρω σας καταραίουν, παρακμάζουν. Υπάρχει ένας άνδρας και μία γυναίκα που περιφέρονται μέσα στην πόλη και συναντούν έναν άστεγο, ο οποίος είναι μια συμβολική φιγούρα, είναι ο κοινικός φιλόσοφος Διογέννης, ο οποίος μας μιλάει για τις ιστορίες φτερωτών πλασμάτων που ζουν ανάμεσά μας,
αγγέλων, ερωτηδέων, εινικών, ας πούμε, του παρελθόντος, που εκπίπτουν στις μέρες μας χάρη του να βιώσουν την ανθρώπινη ύπαρξη με τα καλά και τα κακά της. Οπότε το μήνυμα είναι να ξαναγίνουμε άνθρωποι. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το απόψινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ionian Channel ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να βλέπετε τα δελτία ειδήσεων και όλες τις άλλες εκπομπές του Ionian στο διαδίκτυο ioniantv.gr. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.